να τους φίξουμε τα πόδια για να φτάσει το δέντρο. Πατάω το σκυνηγό, το φτάσει το δέντρο. Βγήκε. Τώρα πώς θα βγω εγώ. Πουλυμά μέχρι να πάμε πίσω κάτω. Μέχρι να πάμε πίσω κάτω. Βρε, πώς που σκέφτηκα που λες. Γιώργο, λέω, τα άλογα τα είχαμε εδώ τα ζώα. Τα πρόβατα μονάχα. Λέω, πάρε ένα σκηνή να δεθώ κι εγώ και εσύ να τραβάς κι εγώ να τραβάμε το σκηνή. Με τραβάει το πήγε κι εγώ μετά το σκηνή να... και έτσι βγήκα. Βγήκαμε, αλλά όσο να έρθει αστυνομία, βγήκαμε εμείς. Βρήκαμε τα πρόβατα στο Μαντρί. Και έτσι έληξε το ζήτημα. Ύστερα, δεν σου είπα και τ' άλλο. Εδώ που βουσκούσαμε τα πρόβατα, ήρθε αυτός ο σπηλολόγος, γυρούς, γυρνάει εδώ στα βράχια, έχει σπήλες. Έχει εδώ, καλημέρα, καλησμένα, ξέρω τι, εγώ είμαι, λέει, σπηλολόγος, γυρίζω, λέει, να βρω σπήλο. Α, λέω, εδώ πάνε έχω μια τρύπα. Έτσι, καβιά, τρύπα βαθιά. Έρθει το παιδί και έρχεται, μπαίνει μέσα σπηλολόγος, γύρισε, αλλά φοβάνταν μόλις το παιδί. Φοβάνταν να πάνε και πολύ μέσα. Και σκότωσε. Γύρισε, είδαν, βγήκαν ύστερα μαζί οι δυο, έφυγε σπηλολόγος, έφυγε και το παιδί. Αυτή είναι τύπα, είναι όπως γυναίκη Θεός, από έναν καιρό. Εδώ έρχονταν οι χωριανοί μας, σκότωναν περιστέρια, ξέρω εγώ, αλλά πού να πας μέσα. Αυτό ήταν πασίγνωστη. Αλλά ποιος ήξερε τι είναι μέσα. Ή τι ήταν τα πρόβατα. Αν δεν ήταν τα πρόβατα, ούτε σπήλαια, ούτε τίποτα. Αυτό σας το λέω. Αν δεν ήταν τα πρόβατα μέσα, ούτε σπήλαια, ούτε τίποτα. Τα πρόβατα ξύπνησαν το έργο. Χώρα των σπηλαίων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η Ελλάδα, αφού σύμφωνα με στοιχεία των σπηλαιολόγων, αυτά που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα φτάνουν τα 7.500. Οι εκτιμήσεις της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας αναφέρουν ότι από τα παραπάνω μπορούν να αξιοποιηθούν τα 150. Δυστυχώς όμως μέχρι τώρα 12 μόνο από αυτά έχουν αξιοποιηθεί. Στο χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας έχουν καταγραφεί 79 σπήλαια. Ελάχιστα όμως από αυτά είναι ιδιαίτερα αξιόλογα με τουριστικό ενδιαφέρον και από αυτά ακόμη λιγότερα είναι εκείνα που έχουν αξιοποιηθεί. Τα περισσότερα παραμένουν κλειστά και άγνωστα, έστω και αν παρουσιάζουν αρχαιολογικό ή άλλο επιστημονικό ενδιαφέρον και ανεπανάληπτο φυσικό κάλος. Ένα από αυτά είναι και το περίφημο σπήλαιο της Αλιστράτης, που βρίσκεται 5 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της ομώνυμης κοινότητας, 45 των Σερών και 50 περίπου χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Καβάλας. Σύμφωνα με μελέτες, η περιοχή της Αλιστράτης ανήκει γεωτεκτονικώς στη μεταμορφωμένη μάζα της Ροδόπης, η οποία θεωρείται σαν μια παλιά κρατονική μάζα με αρχαϊκό πυρήνα. Υποστηρίζεται ότι όλη η περιοχή έχει μεγάλα και μικρά σπήλαια, τα οποία δεν αποκλείεται να αποδειχθεί ότι συνδέονται μεταξύ τους. Το σπήλαιο αναπτύσσεται στην ασβεστολιθική περιοχή Πετρωτού και λόγω των στρώσεων και διακλάσεων του πετρώματος συναντώνται επιφανειακά και υπόγεια κάρστ. Στο επιφανειακό κάρστ παρατηρήθηκαν μικρές δολίνες σε όλη την έκταση. Μικρές δικτυωτές ραβδόσεις ή δακτυλογλυφές και μικρά καρστικά φαινόμενα. Το υπόγειο κάρστ αναπτύσσεται πιθανώς σε ολόκληρη την περιοχή του Πετρωτού και δημιουργεί μεγάλες κοιλότητες στο εσωτερικό των πετρωμάτων, οι οποίες συγκοινωνούν με την επιφάνεια με μικρό στόμιο. Η διαλυτότητα των ασβεστολίθων του Πετρωτού ήταν και η πρωταρχική αιτία της γέννησης του σπηλαίου. Το σπήλαιο βρίσκεται κάτω από ένα γυμνό λόφο που αποτελείται από μάρμαρο, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκεται η κήτη του Αγγίτη, παραπόταμου του Στριμώνα.
απλώνεται σε μια επιφάνεια 25.000 τετραγωνικών μέτρων. Τουλάχιστον αυτή μέχρι τώρα έγινε γνωστή. Ενώ σε πολλά σημεία της επιφάνειάς του υπάρχουν ιζήματα μικρού και μεγάλου πάχους. Η εκτίμηση των επιστημόνων Ελλήνων και ξένων είναι ότι πρόκειται για το ωραιότερο σπήλαιο της Ευρώπης, με τον πιο πλούσιο διάκοσμο, ενώ όλες οι εκθέσεις των ειδικών ερευνητικών ομάδων υποστηρίζουν ότι είναι ένα χάρμα ομορφιάς και μαγείας, με εκατοντάδες σταλαγμίτες και σταλακτίτες διαφόρων μορφών και διαστάσεων. Ένα μεγαλοπρεπές σπήλαιο που προσφέρεται ανεπιφύλακτα για τουριστική αξιοποίηση, αφού ήδη υπάρχουν οι σχετικές μελέτες. Τα έργα που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι κυρίως έργα υποδομής στο εξωτερικό μέρος του σπηλαίου, ενώ πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες με την ανέγερση του τουριστικού περιπτέρου. Το σπήλαιο είναι περίπου στα 3 με 3,5 χιλιόμετρα, όλος ο χώρος. Υπάρχουν 3 με 4 μεγάλες αίθουσες. Επίσης υπάρχουν 2 στοές τεράστιες, η μία είναι 1500 μέτρα περίπου. Η άλλη στοά είναι περίπου στα 350 μέτρα. Υπάρχουν αίθουσες με ύψος 30 μετρών και πάνω, με σταλακτίτες πολύ μεγάλους, δηλαδή των 20 μετρών, σταλαγμίτες 20 μετρών με 30 μέτρα, και ο διάκοσμος αποτελείται από αραγωνίτες, εκεντρίτες και άλλων όλων των ειδών των σταλακτιτών. Το σπήλαιο μας ανακαλύφθηκε το 1975.
στεγάζεται σήμερα σε μια επιφάνεια 25.000 τετραγωνικών μέτρων και το σύνολο μήκους του εσωτερικού χώρου είναι γύρω στα 3 με 3,5 χιλιόμετρα. Έχει πάρα πολύ μεγάλους θάλαμους. Το κύριο χαρακτηριστικό μπορώ να πω του σπηλαίου μας. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι σταλαγμίτες και σταλακτίτες, όπως επίσης υπάρχουν και διάφορα είδη σταλαγμιτών και σταλακτιτών, τα οποία κατά τις γνώμες ξένων και ντόπιων επιστημόνων δεν μπορούμε να τα συναντήσουμε σε άλλα σπήλαια. Η τρύπα αυτή λεγόμενη λεγόταν Φατμετζίκη. Μπήκαμε μέσα στο Φατμετζίκη και είδαμε κάτι ωραία πράγματα. Εμείς τότε κάναμε αμέσως ένα έγγραφο στη σπηλαιολογική εταιρεία. Και ήρθε ο κύριος Δελαράς, ονόματι, και επισκέφθηκε το σπηλαιό μας. Μετά το 1976 το επισκέφθηκε ο κύριος Σεμιονίδης. Και ο κύριος Σεμιονίδης συνδέθηκε με τους Αυστριακούς. Αυτή είναι η συνέχεια δηλαδή από τότε που παρουσιάστηκε που ανακαλύφθηκε το σπήλαιο. Και άρχισαν να έρχονται οι σπηλαιολόγοι καθηγητές από την Αυστρία. Και μετά, ας πούμε, έγιναν ορισμένα έγγραφα προς τη σπηλαιολογική εταιρεία και αρχίσαμε να το επισκέπτονται και οι πολιτικοί και πολλοίς κόσμος. Έχουμε τεράστιους φακελούς μέσα στην κοινότητα, όπου ακριβώς υπάρχει αλληλογραφία τόσο με το Υπουργείο Πολιτισμού όσο με τον ΕΟΤ, αλλά με το τελευταίο πρόγραμμα το οποίο έγινε το 1986, το σπήλαιό μας εντάχθηκε στα νομαρχιακά προγράμματα και μάλιστα χρηματοδοτείται μέσα από τα ΜΟΠ αυτής με ένα ποσό 200 εκατομμυρίων δραχμών. Μέχρι τώρα έχουμε απορροφήσει γύρω στα 100 εκατομμύρια και το συνολικό ύψος επενδύσεων που έχουν γίνει είναι γύρω στα 150 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε, μέχρι το 1992 θα διατεθούν μέσα από τα ΜΟΠ της νομαρχίας γύρω στα 100 εκατομμύρια. Όταν έχουμε την μελέτη στα χέρια μας σήμερα, η οποία το ύψος της φτάνει γύρω στα 300 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι εάν από το 1975 που έχουν ανακαλυφθεί τα σπήλαια μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 150 εκατομμύρια, αν πάρουμε αναλογικά, εμείς θα πρέπει να περιμένουμε άλλη μία δεκαετία για την πλήρη αξιοποίησή του. Το σπήλαιο έχει ζωή, τουλάχιστον όπως συνηθίζεται να λένε επιστημονικώς, έχει ζωή. Ναι, το σπήλαιό μας έχει ζωή. Άλλωστε το βλέπετε και εσείς εδώ γύρω που πέφτουν οι σταγόνες και ακούτε τη σταγονορροή. Για το θέμα αυτό έχουμε προβλέψει οι αρμόδιες υπηρεσίες ότι σε περίπτωση που το σπήλαιο σε κάποιο σημείο από πλευράς ξηρασίας δεν ενεργοποιείται, τότε ακριβώς έχουμε την τεχνική βροχή από πάνω που θα αναπληρώσουμε την υγρασία την οποία χρειάζεται για να ζήσει το σπηλαιό μας. Η άποψη του κυρίου Σημεωνίδη, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος της Σπηλαιολογικής Εταιρείας Ελλάδας, ποια είναι, ότι αυτή τη στιγμή που δεν αξιοποιείται το σπήλαιο καταστρέφεται? Βεβαίως. Μας το έχει πει επανειλημμένως. Μας έχει πει ο κύριος Σημεωνίδης παλαιότερα να μην μπάζεται κόσμο μέσα. Μας το είπε. Και το άνοιγμα της θύρας που κάναμε πρέπει να είναι, λέει, καλά σφραγισμένη, ώστε να μην μπαίνει μέσα οξυγόνο αέρας. Το έχει πει επανειλημμένως ο κύριος Σημεωνίδης. Νομίζω ότι θα πρέπει και η πολιτεία και στο στάδιο αυτό ακόμη να προσέξει λίγο περισσότερο. Για το λόγο τον εξής, ότι εμείς σαν τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα, σαν κοινότητα, νομίζω ότι δεν έχουμε και τους ανάλογους πόρους να διαθέσουμε κάποιους ανθρώπους για τη φύλαξη του περιβάλλοντος χώρου αλλά και του ίδιου μας του σπηλαίου. Πράγματι, είναι για μας θλιβερό το ότι όταν μπαίνουμε και βλέπουμε σήμερα ένα σταλαγμίτη ή ένα σταλακτήτη σπασμένο, όταν ξέρουμε ότι για την δημιουργία ενός πόντου χρειάζονται γύρω στα 100 χρόνια.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ακριβώς ποιος είναι ο πόνος ο δικός μας όταν βλέπουμε αυτή την καταστροφή. Όμως σε κάποιο σημείο, ας πω κάποιοι ασυνείδητοι, ας πω κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν γνώσει του περιβάλλοντος και τι θα πει σταλαγμίτης και σταλακτήτης, ήρθαν και προκαλέσανε αυτές τις ζημιές. Με αποτέλεσμα σήμερα, ενώ βλέπετε τους σταλαγμίτες και σταλακτήτες να κρέμονται, κάπου ακριβώς τους βλέπετε κομμένους. Σε αυτό το θέμα που επιτρέπουμε τους επισκέπτες να μπαίνουν μέσα στο σπήλαιο, κακώς χάνουμε, διότι μπορεί να δημιουργηθεί κανένα επεισόδιο, ούτως ώστε θα φέρουμε την ευθύνη εμείς. Αυτό το κάνουμε για να μην χαλάσουμε ορισμένους ανθρώπους που έρχονται, το χατήρι τους, όπως το λέμε εμείς, για να δουν το σπήλαιο. Έρχονται πολλοί θαυμαστές. Και τουρίστες ακόμα και από ξένα κράτη, και από Γερμανία και από Βουλγαρία και από Ρουμανία έρχονται πολλοί. Αλλά φοβόμαστε να τους βάλουμε, να τους βάσουμε μέσα, διότι έγινε ένα κακό. Ποιος θα την πληρώσει? Να περάσουμε πάλι στο θέμα της μελέτης. Είπατε ότι υπάρχει ένα πακέτο μελετών. Μήπως μέσα στη μελέτη προβλέπεται η εγκατάσταση γραμμής τρένου που θα διασχίζει τον χώρο του σπηλαίου από το ένα άκρο έως το άλλο? Θα ήταν ευχής έργο, εάν μπορούσε να γίνει το σπηλαίο τρένο. Πλην όμως, επειδή με τα μέχρι στοιχεία που έχουμε σήμερα, ότι το σπηλαίο τρένο θα ανεβάσει το κόστος κάθετα, και καταλαβαίνετε ότι εάν σήμερα χρειαζόμαστε, λέμε ότι χρειαζόμαστε 10 χρόνια για την αξιοποίηση του σπηλαίου, εάν θα προσθεθεί και το σπηλαίο τρένο, καταλαβαίνετε ότι το ύψος της δαπάνης θα είναι πάρα πολύ μεγάλο, με αποτέλεσμα τουλάχιστον για σήμερα εμείς δεν το ζητάμε. Σε αυτή την προσπάθεια στον τομέα της αξιοποίησης αναφέρομαι, έχετε συμπαραστάτες τους υπόλοιπους φορείς της περιοχής, και εννοώ από σύλλογο καθηγητών, τους μαθητές, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους αγροτικούς συλλόγους? Βεβαίως. Ναι. Συμπαραστέκονται. Είναι, ας πω, το μόνο κοινό σημείο όλων των κατοίκων της κοινότητας, όπου και το Κοινοτικό Συμβούλιο και όλοι οι φορείς της κοινότητας μας είμαστε σύσσωμοι και αποφασισμένοι, αν θέλετε, από τη στιγμή που σήμερα υπάρχει η μελέτη, να διεκδικήσουμε την αξιοποίησή του. 15 χρόνια δεν έγινε η αξιοποίηση. Εάν πάμε άλλα 15 χρόνια, τι θα κάνετε? Και δεν γίνει καμία προσπάθεια για την αξιοποίηση. Αυτό εννοώ. Αυτή τη φορά έχει φτάσει το μαχαίρι στην καρδιά πλέον. Και θα αγωνιστούμε με τέτοιες προσπάθειες για να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι πρέπει να το ενισχύσουν το σπηλαίο μας, η πολιτεία. Πρέπει να το ενισχύσει. Ιδάλλως θα κατέρθουμε και σε συλλαλητήρια ακόμη. Είναι διατεθειμένος ο κόσμος να κάνει το πάνι για να αξιοποιηθεί το σπηλαίο Ελιστράτης. Διότι αν τα αφήσουμε αξιοποιητό έστω και 2-3 χρόνια ακόμη και δεν μπουν μέσα για να αξιοποιηθεί, θα το χαλάσουν τελείως. Το σπήλαιό μας. Θα χαλάσει τελείως, πάει τελείως. Θα μείνει άχρηστο. Το σπήλαιο της Αλιστράτης, με τις προσπάθειες που γίνανε μέχρι τώρα, κατορθώσαμε να το βάλουμε μέσα στα μεγάλα έργα του νομού Σερών, αν θέλετε και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ίσως σήμερα αυτό μας βοηθάει να φωνάξουμε λίγο περισσότερο ακόμη, για το λόγο ότι όλοι οι ειδικοί επιστήμονες οι οποίοι έχουν έλθει εδώ, τουλάχιστον άλλος έχει πει ότι είναι ο θησαυρός του νομού Σερών, άλλος έχει πει ότι είναι το ωραιότερο της Ευρώπης, άλλος με διάφορους χαρακτηρισμούς, διάφοροι επιστήμονες έχουν δώσει ονομασία στο σπήλαιό μας, και πράγματι στο σημείο αυτό πιστεύω ότι θα βρούμε τη συμπαράσταση των αρμοδίων φορέων. Αλλά οπωσδήποτε το παράπονο το δικό μας τουλάχιστον, και πολλές φορές το διατυπώνουμε, είναι ότι ας μας κοιτάξει και λίγο η Αθήνα. Και δυστυχώς μέχρι τώρα νομίζουμε ότι είμαστε, επειδή είμαστε στη Βόρεια Ελλάδα, γι' αυτό το έργο αυτό δεν αξιοποιείται. Άλλωστε πιστεύουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Εμείς εδώ, η ακριτική φρουρή της περιοχής αυτής, οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούμαστε με τη γεωργία μόνον, νομίζω ότι δικαιούμαστε σε κάποιο σημείο να
έχουμε και ένα τουριστικό ρεύμα, να δούμε το σπήλαιό μας αξιοποιημένο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανεβάσουμε, όπως είπα και προηγουμένως, λίγο το βιωτικό και πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων της κοινότητας μας και της περιοχής. Οι κάτοικοι της Αλιστράτης υποστηρίζουν ότι η σωστή περιβαλλοντικά προσεγμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάπτυξη του σπηλαίου θα το προφυλάξει από βανδαλισμούς των επισκεπτών. Σε αντίθετη περίπτωση, το σπήλαιο αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της καταστροφής. Είναι χαρακτηριστικό εξάλλου το γεγονός ότι πριν από λίγο καιρό η ελληνική σπηλαιολογική εταιρεία που επί 39 χρόνια καταγράφει και ερευνά τα σπήλαια, εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της για την μη ανάδειξη και αξιοποίηση αυτών των θησαυρών. Ο κόσμος έχει δικαίωμα και πρέπει να γνωρίζει όσα αξιοθαύμαστα σπήλαια υπάρχουν στη χώρα μας.